στην Ιάτικα Μπισκότα. Θα δείξουμε πώς θα φτιάξουμε μια εύκολη ζύμη, η οποία μπορεί να γίνει πολλά πράγματα. Η σημερινή μου πρόταση είναι μπισκότο και πώς θα το φτιάξουμε έτσι να θυμίζει λίγο Χριστούγεννα. Πώς να το στήσουμε, εννοείς. Θα το στήσουμε και γενικά πώς θα κόψουμε τα μπισκότα, ρε παιδί μου, για να μοιάζουν λίγο με τα Χριστούγεννα. Όσο λέμε τελικά, θα δούμε και τη συνταγή. Και στη συνταγή από κάτω γράφω ζαχαρόπαστα. Έχω γράψει ζαχαρόπαστα γιατί συνήθως τα κάνουμε με ζαχαρόπαστα. Εμένα όμως δεν μου αρέσει. Εγώ τη συγχαίρομαι με τη ζαχαρόπαστα πάνω στα μπισκότα, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα πω ότι τη συγχαίρομαι. Είναι βαριά γεύση μετά. Πολύ ζάχαρη. Ναι. Πολύ γλύκτα. Είσαι λεπτεπίλευτος, παιδί μου. Θες τη λεπτομέρεια, ρε παιδί μου. Άνθρωπος που φαίνεται. Για μένα το λες. Εμένα μου αρέσει ζαχαρόπαστα. Δεν ξέρω πώς ταυτίζεστε μαζί μου, αλλά μου αρέσει πολύ αυτή η γεύση. Το λέω και δημόσιο λοιπόν, μια και πηχτή ήταν για μένα. Είσαι ακόμα μωράκι στα παιδάκια. Τα παιδάκια θέλουν ζαχαρόπαστα σκέτη. Παιδάκι είμαι κι εγώ. Να σου θυμίσω πόσο χρόνο είμαι ή δεν θα το αντέξει. 20 πόσο. Να ήσουν κόρη του. Φυσικά και αν ο Θεός είχε παντρευτεί στα 10. Λοιπόν, έλα να πει τα τελικά. Να κάνω πάσα του Λευτέρη, να αρχίσει να ζυμώνει και να δείξουμε τη διαδικασία. Ξεκίνα. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα τι έχει, αλλά θα πω βούτυρο, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Κουτάλα ξύλινη. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι αμύγδαλο αλεσμένο, στο μούλτι. Αμύγδαλο αλεσμένο, αυγό, ζάχαρη άχνη. Αυτό τι είναι? Baking powder. Ωραία. Εδώ είναι σοκολάτα. Και αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι αλάτι. Α, και γιατί το βάλεις? Έβαλες χοντρό αλάτι, είναι. Όχι, αλλά ξέχασα κάτι, μπορεί να έχεις βάλει και να μην το είπαμε. Τα είπες όλα. Λοιπόν, θα κάνω πάσα τώρα στο Λευτέρη τα υλικά. Απλά, μητέρα εσύ που μας βλέπεις, ανακάτεμα. Τίποτα παραπάνω, δεν χρειάζεται καν μίξερ. Κουτάλα, χέρι, γάντι, όπως θέλεις, απλά να γίνει ένα μείγμα. Θέλω να σου πω να προσέξεις κάτι. Όταν φτιάχνεις μπισκότα, δεν θέλει πολλά πολλά το μπισκότο. Πρέπει να σταματήσεις εκεί που θα γίνει ομοιογενοποίηση των υλικών. Εκεί σταματάμε. Όχι παραπάνω. Έλα. Λευτέρη μου, όλα ανακάτεμα. Δεν του δίνω τη σοκολάτα που απλά είναι για να κολλήσουμε τα μπισκότα μεταξύ τους. Τα 100 γραμμάρια αυγά, πόσο τα... Περίπου 2 αυγά. 2 αυγά. Εντάξει. Εσύ είσαι ζαχαροπλάστη, τα στέλνεις έτσι. Okay. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς να τα μετατρέψουμε μετά. Έλα να σου πω, απλά ανακατεύω. Ή πιάνω με το χέρι. Όλα μαζί μέσα και ανακάτεμα. Με το χέρι. Όλα, ναι, μπλουμ, όπως θες, όπως θες. Χέρι, κουτάλα, τι νομίζεις εσύ. Τα αφήνω πάνω σου. Για θέμα χρόνου φυσικά. Για την άχνη. Ναι, παιδί μου. Ναι. Τι άλλο. Όχι, εντάξει. Όλα. Εντάξει. Αυτό είναι ένα αυγό, Ένα αυγό, ναι. Έχω φέρει μισή συνταγή εγώ. Έχω δώσει ολόκληρη στην οικογένεια. Έχω φέρει μισή για να μην σε κουράσω, βρε. Για να μην μα κουράσει. Ομορφόπεδο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο ομορφόπεδο από εδώ αριστερά. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει τη ζύμη πάνω στον πάγκο. Ελάχιστο αλεύρι, όχι πολύ αλεύρι, ίσα-ίσα. Και έναν πλάστη. Και ανοίγουμε απλά να. Να έχουμε μια όμοια ανοιγμένη ζύμη πάνω στον πάγκο. Βλέπετε, έχει το γεπάχος παντού. Τέλεια. Για να φτιάξετε χριστουγεννιάτικα μπισκότα, χρειαζόμαστε χριστουγεννιάτικα σχέδια από κουπάτ. Κουπάτ. Πολύ βασικό. Ωραία. Έχουμε αυτά που είναι τετράγωνα. Και τα αστεράκια μας. Και τα αστεράκια. Ας κόψουμε τα αστεράκια μας. Λοιπόν. Εδώ δεν θέλει κάτι άλλο σε υγρό, έτσι. Όχι, παιδί μου, όχι. Δεν έχεις βάλει κάρτα συνταγή, εσύ. Τι δεν σε αρέσει από τώρα, όχι. Κάτι δεν απλά ταιριάζει. Θέλει λίγο ανακάτεμα. Λευτεράκι μου, αυτό είναι το κακό με τη δουλειά μου. Δεν είμαι στο γραφείο, πατάμε κουμπάκια. Εδώ θέλει, λεβέντη μου, λίγο δύναμη. Που δύναμη, εγώ τίποτα. Αρχίζουμε και κόβουμε. Και θα κόψουμε, Χριστιανά μου, σε διαφορετικά μεγέθη. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα τα κόψω εγώ. Θέλω εσύ τώρα να δείξεις στην φίλη μας πώς θα ενώσει. Και στον φίλο μας. Με συγχωρείτε, και στον φίλο μας. Πώς θα ενώσει τα ψημένα μπισκότα. Θέλω να σου πω ότι τα μπισκότα αυτά. Βλέπεις πόσο εύκολα σηκώνει τη ζύμη. Και τι όμορφα, μπράβο, ομοιόμορφα. Σαν τάρτα είναι. Σαν ζύμη τάρτα είναι, μοιάζει λίγο. Την ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 10, 12, 13 λεπτά μέχρι να ροδίσει, να γίνει έτσι. Okay. Και είναι έτοιμα. Τέλεια. Είναι μπισκότο. Λοιπόν. Θέλω εγώ τώρα να κάνω ένα χωνάκι, ένα χωνί με τη λαδόκολλα, να δείξουμε στον φίλο και στη φίλη. Πώς δεν κάνουμε... έχουμε κορνέ στο σπίτι όλοι, ναι. Ή όπως το λένε αυτό το. Λέγεται σακούλα ζαχαροπλαστική. Κορνέ είναι η μύτη που μπαίνει μπροστά. Φέρε μας μια λαδόκολλα. Ορίστε. Τέλεια. Συνήθως σπίτι μας έχουμε τη λαδόκολλα η οποία είναι σε ρολό. Κόβουμε ένα κομμάτι μακρόστινο, βρίσκουμε τη μέση. Και κάνουμε δύο μεγάλα τρίγωνα, βλέπετε. Okay. Εύκολο. Το πατάμε εδώ. Βλέπεις, Αμίλη, είσαι συγκεντρωμένος. Λέω να το πετύχω, μην μου πει κάτι ο Θεός. Έλειπα και δύο μέρες. Γύρισα δυνατός, πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να ζυμώσω.
Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Εγώ σε πειράζω, είσαι εξαιρετικό. Ζαχαροπλάστη, δεν είσαι καλό, εντάξει. Δεν πειράζει, θα γίνω. Και πιάνουμε, παιδιά, το τυλαδόκολα από το μέρος που δεν έχει μύτη. Εντάξει. Mm-hmm. Και το άλλο χέρι είναι ακριβώς στη μέση του χαρτιού. Και ξεκινάμε και κάνουμε. Νομίζω... Το τρολάρο μου. Ναι, το έχω τσαλακώσει και δεν με βολεύει πάρα πολύ. Σαν και αυτά που κάνει ψαράς, που έκανε παλιά ο ψαράς, αν θυμάστε. Είναι ωραία βάση για που έκανε ένα μεγάλο χωνί, έβαζε τα ψάρια μέσα και δεν το έκλεινε. Εφημερίδα. Τέλεια. Ναι. Ωραία. Εδώ τώρα θα βάλουμε μέσα τη σοκολάτα. Κάτσε να πάρουμε λίγο. Mm-hmm. Ένα κουτάλι, παιδιά μου. Ένα κουτάλι, δεν το ένα κουταλάκι. Έλα ρε παίχτη, βάλτε εδώ πάνω. Τέλεια. Πολύ καλός. Δυνατός. Έτσι. Δυνατός. Έτσι. Ναι. Τελικά η ζύμη, Λευτέρη μου, δεν είναι άχρηστη που πήγες να τη βγάλεις. Είναι ακριβώς η συνταγή. Είναι φοβερή. Άρα φοβερή. Ο Λευτέρης μας είναι ζαχαροπλάστης. Μισό λεπτό να το πιω. Mm. Καλώς είναι, καλώς. Λοιπόν, σοκολάτα μέσα στο χωνάκι. Έτοιμο. Το συγκεκριμένο χωνάκι μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε για να γαρνίρουμε. Μπορούμε ακόμα και να γράψουμε με σοκολάτα σε μια τούρτα. Λοιπόν. Μας έφερες μπαγάσα και γλυκά για να φάμε. Ναι, παιδί. Mm-hmm. Το στρουφίζουμε. Ναι. Και το γυρνάμε ανάποδα κόντρα από την μάτιση που λέμε. Για να μην ανοίξει. Εντάξει, είναι το φυσιολογικό νομίζω αυτό. Είναι το λογικό βασικά. Μα μην το λες αυτό. Όχι. Μην το λες αυτό. Δεν θα κάνει φωνή. Ωραία. Να ξέρουμε να κάνουμε και χωνή. Και το κρατάμε σαν να γράφουμε ένα στυλό. Για παιδί. Αμέ. Ωραία, τέλεια. Θα κόψω λίγο. Και τώρα η Χριστιανά μας θα ξεκινήσει να φτιάχνει το δεντράκι. Ωραία. Θέλουμε, Χριστιανά, το ξέρω ότι ξέρεις, δεν το λέω καλά, για σένα. Μην υπόσχεσαι. Το λέω για τη μητέρα που με βλέπει. Λοιπόν, θα πιάσουμε στο κέντρο. Ναι. Και θα βάλουμε λίγη σοκολάτα. Ωραία. Θα βάλουμε το αμέσως μεγαλύτερο, λοξά. Α, και όλα πάνε με τα διαγώνια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Α, τα εύκολο ακούγεται. Έλεια. Όσο η Χριστιανά μας δείχνει πώς θα φτιάξουμε ένα ωραίο δεντράκι από μπισκότα. Το οποίο, να ξέρετε, μπορεί να μείνει σκεπασμένο σε μία γυάλα μέσα και κάθε μέρα που θα περνάμε να κόβουμε από πάνω ένα κομματάκι και να το τρώμε. Άντε. Ναι, φοβερό. Τέλεια. Αααααα. Είναι το πιο εύκολο δεντράκι. Μπορεί να γίνει και με αστεράκια. Αν δεν έχετε κουπάτ, μπορείτε να κόψετε τη ζύμη και με μαχαίρι. Αλλά πρέπει να βρείτε να κόψετε τη ζύμη ένα μεγάλο τετράγωνο και σιγά σιγά να κόβετε πιο μικρά τετράγωνα για να φτιάξετε. Κατάλαβα, κατανοητό. Ναι, ωραία. Να ξαναδείξουμε ένα χωνάκι, θέλετε. Τι λέτε, ναι. Ή θέλετε να καμαρώνουμε την παρουσιάστρια. Εγώ λέω να δει. Είσαι καμάρι. Έλα σου πω, γιατί τρέμεις. Χριστιανά, γιατί τρέμεις. Τι εννοείς. Σε βλέπω να τρέμεις. Δεν τρέμει, απλά έχω κάνει τρέμει. Βοήθησε. Α, χρειάζεται περισσότερη δύναμη. Δεν πειράζει. Θα το. Εδώ, παιδί, με το άνθρωπο. Ωραία. Να το. Μεγαλώνει την τρυπούλα. Να ξέρουμε αυτόν τη ροή. Παλιά, όταν κάναμε κάτι στη μαγειρική, Λευτέρη μου, περνάμε φυλάκι. Αλήθεια, τώρα τίποτα. Δεν είμαστε παλιά... τέτοια εμείς εδώ. Παλιά λέγανε αγάπη μου και πλάι τώρα. Τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, φίλε. Και άμα είναι ωραία και αυτό. Παρακαλώ, Χριστιανά, παρακαλώ. Να σου καλώ. Πάμε πάλι να δούμε. Παίρνουμε τη λαδόκολλα, όπως είναι κομμένη. Πιάνουμε το μέρος το οποίο δεν έχει μύτη. Ωραία. Και στην άλλη βάζουμε το χέρι μας. Η παλάμη φυσικά, να βλέπουμε την παλάμη. Και από στη μέση της κόλλας. Εντάξει. Ξεκινάμε, πιάνουμε σταθερά τη μέση της κόλλας και γυρνάμε τη μεριά που δεν έχει μύτη. Είναι τσαλακωμένη η λαδόκολλα, δεν με βολεύει. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Ναι, μια χαρά. Και τη στροφίζουμε σιγά σιγά. Και προσπαθούμε, έχουμε το νου μας εδώ να κάνει μία μύτη. Πόσα τέτοια μπορεί να έχει φτιάξει, Λουίς. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εντάξει, το αυτό είναι λίγο μεγάλο, δεν βολεύει. Αλλά μπορεί να το κάνουμε και το μισό και ακόμα πιο μικρό. Μάλιστα. Εδώ. Και μπορεί να γίνει, όπως είπε και κάποιος, εσύ το είπες, Χριστιανά, για να γίνει για popcorn. Ποιος το είπε, για popcorn. Ναι, εγώ το είπα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Σου δώσα, βρε. Παρ' όλα αυτά, εγώ το δεντράκι σου το έφτιαξα με πολύ αγάπη. Ένα χειροκρότημα στη Χριστιανά, παρακαλώ. Και είπες προηγουμένως ότι θα το φάμε τα Χριστούγεννα. Δεν νομίζω να προλάβει. Καλά, το συγκεκριμένο. Πάμε να το βάλουμε μπροστά. Να κάνω και τα αστεράκια. Να χνήσω. Και θα κάνει τα αστεράκια. Τα αστεράκια θα βάλει όλα. Να χνήσω εγώ. Ιδιά. Πάμε. Να πάω. Μπολικό. Ίδια. Ίδια, παιδί, ίδια, ακριβώς. Ναι. Λοξά. Όπως είναι στον πάγκο, έτσι. Λοξά, έτσι. Μόλις ίδια. Πάμε, πάνω στον πάγκο, δευθείαν. Άρχισε. Τέλειο.
πάμε. Ε, Δανάη, ε. Είναι το πιο απλό χριστουγεννιάτικο δεντράκι μπορεί να κάνετε και είναι και τάκα-τάκα. Τέλεια. Ωραία. Σκάνω και πλάνο. Ναι. Φυσικά, αν κάποιος περάσει και αρχίζει και τρώει σιγά-σιγά, ξεκολλάει τον κάθε όροφο, δεν θα είναι τόσο ωραίο. Αλλά εντάξει. Ναι, πάμε να δούμε λίγο τα υλικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Να θυμηθούμε λίγο με ποιο τρόπο μπορείτε να φτιάξετε αυτά τα πεντανόστιμα μπισκότα για εσάς και για τα παιδιά σας. Για τη ζύμη, λοιπόν, θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια βούτυρο, 225 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 50 γραμμάρια αμύγδαλα αλεσμένα, 100 γραμμάρια αυγά, δηλαδή 2 αυγά, 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 5 γραμμάρια baking powder και μια πρέζα αλάτι για το γαρνίρισμα ζαχαρόπαστα. Δεν θα έβαζα εγώ, αλλά αν το επιθυμείτε εσείς, γιατί όχι. Ζάχαρη άχνη. Ψήνουμε στους 160 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν περίπου 10 με 12 λεπτά. Τόσο λίγο, ε. Ναι, αν θέλουμε μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα μπισκότα και να τα έχουμε σε ένα ταπεράκι καλά κλεισμένα και απλά να φτιάξουμε το δεντράκι μας όταν θα έρθουν οι καλεσμένοι για να το έχουμε στο τραπέζι για να φαίνεται ή τη μέρα και η γιορτινή. Καλεσμένοι, πιπέρι, δεν έχει καλεσμένους φέτος, δεν έχει καλεσμένους φέτος του χρόνου. Τα αλεύρια, πάμε σε break να καθαριστούμε λίγο, να φτιάξουμε και τα δεντράκια, να δοκιμάσουμε. Στρέφουμε.